Εργασίες ανακαίνησης βρίσκονται σε εξέλιξη στο παλιό κτίριο του περαστικού κτέλ στην παραλιακή Ηρακλείου, με στόχο τη φιλοξενία δεκάδων μεταναστών σε καλύτερες συνθήκες, καθώς η αίθουσα των λιμενεργατών είναι κατάλληλη για τη φιλοξενία τους. Μετά λοιπόν το θόρυβο όλο αυτό, αποφάσισε ο οργανισμός της Μένος Ηρακλείου πάλι με δικά του έξοδα να κάνει μια ανακαίνιση εδώ στο παλαιό κτέλ, για να φιλοξενούμε πλέον αυτούς τους ανθρώπους. Κανείς δεν ρωτάει αν όλοι είναι υποχρεωμένοι να το κάνει, κανείς δεν μας ρωτάει γιατί το κάνουμε. Όλοι λοιπόν προσφέρθηκε και πάλι να φύγουμε από την αίθουσα των λιμενεργατών. Για μια προσωρινή λύση έκανε λόγο ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, ο οποίος καλεί τους αρμόδιους να σκύψουν στο πρόβλημα και να δώσουν μια μόνιμη λύση. Αυτό το κτέλ εξαιρείται από την παραχώρηση στο Κρυμάντλη. Θα πάει σε ένα νέο δημόσιο οργανισμό που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να αποφασίσει και για την τύχη του κτέλ. Έχουμε πολλές φορές και αντιδράσεις από την ίδια την αρχαιολογία, η οποία μας λέει ότι εκεί μόνο δράσεις που έχουν σχέση με πολιτιστικά θέματα μπορούν να γίνονται και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει και η αρχαιολογία. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά το τελεσίγραφο του Προέδρου των Λιμενεργατών, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του με φόντο και τα πρόσφατα κρούσματα ψώρα σε μετανάστες. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος των Λιμενεργατών, για την προστασία των εργαζομένων, ο επίμαχος χώρος θα είναι κλειστός με λουκέτο, ενώ αύριο θα ενημερώσει και την εισαγγελία Ηρακλείου. Ότι ο χώρος δεν θα ξαναπαραχωρηθεί. Δεν μπορούμε και είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο εμείς να φιλοξενούμε ανθρώπους και αύριο το πρωί να πάμε στα σπίτια μας να αρρωστήσουμε. Όχι, τέρμα, μέχρι εδώ πέρα τα όρια μας έχουν εξαντληθεί. Όπως δήλωσε ο κύριος Βαρδαβάς, οι εργασίες ανακαίνησης στο παλιό κτίριο του ΚΤΕΛ θα ολοκληρωθούν σε λίγες ημέρες. Και αν κύριε Βαρδαβά, σας βάλει πρέπει μετά η αρχαιολογία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εμείς έχουμε όλη την καλή θέληση, από εκεί και ύστερα η ευθύνη θα είναι σε άλλους, δεν θα είναι σε εμάς. Αυτοί που έχουν την κύρια ευθύνη, ας βρούνε, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ένα χώρο. Οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη προκαλούν ανησυχία, καθώς η Νότια Κρήτη αποτελεί πύλη εισόδου το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς έχει θωρακιστεί σε μεγάλο βαθμό το Ανατολικό Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή στο Ανατολικό Αιγαίο είναι θωρακισμένο από την πλευρά του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος και δεν μπορούν καθόλου να περάσουν από εκεί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουμε δει και στο παρελθόν ότι είχαν μετακινηθεί στον Εύρο, από την πλευρά του Εύρου. Έτσι λοιπόν και εκεί θωράκισε η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία με τη Frontex το μέρος και αυτοί λοιπόν τώρα ψάχνουν να βρουν άλλες πύλες εισόδων. Η πύλη εισόδων τώρα που βλέπουμε είναι από νότια της Κρήτης, δηλαδή από τα βόρεια παράλια της Λιβύης. Αυτοί οι άνθρωποι από πληροφορίες που έχουμε έχουν μαζευτεί πλέον εκεί κάτω αρκετός κόσμος και μας δηλώνουν ότι θέλουν να μετακινηθούν στην Ευρώπη, στην Ιταλία συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα τονίζεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρησιακών μέσων νότια της Κρήτης. Η αρμοδιότητα αυτή είναι του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος με το επιτελείο του. Το πρέπει να κάτσουν να εξετάσουν και να σχεδιάσουν και να δουν πώς θα δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα, διότι πολλές φορές έχουμε πει ότι η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη. Εμείς πρέπει να προλαμβάνουμε και όχι να καταστέλουμε.